Σωτηριάδου, που έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Σωτηριάδου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, διαβάζοντας το βιβλίο από την ΚΑΠΑ Εκδοτική, πραγματικά είναι σαν να το παρακολουθείς κιόλας. Είσαι μέσα στην αίθουσα και βλέπεις να εκτυλίσσεται ο κύκλος του έρωτα. Ναι, μιλάμε για 10 ερωτικές συναντήσεις, 10 10 ζευγάρια, έτσι. 10, δεν είναι 10 ζευγάρια ακριβώς. Όχι, γιατί ναι, επαναλαμβάνονται ναι. Είναι 10 ερωτικές συναντήσεις, σωστά. Αλλά η κάθε σκηνή παίρνει ένα πρόσωπο από την προηγούμενη, σκηνή, που το βλέπουμε ναι. με άλλο ερωτικό σύντροφο. Και η πλάκα είναι διαβάζοντάς το, φαντάζομαι και όταν το βλέπει κανείς, αλλά εγώ μιλάω τώρα διαβάζοντάς το, προσπαθείς να καταλάβεις, αυτή είναι εκείνη, αυτό είναι αυτό, να το ένα ναι. πώς συνδέεται με το άλλο. Ναι, όταν τελειώνει το έργο έχεις την αίσθηση ότι όλα αυτά τα πρόσωπα με κάποιο τρόπο, με ένα χαλαρό τρόπο συνδέονται ναι, ναι. μεταξύ ναι, ναι. τους. Ναι. Ο κύκλος του έρωτα λοιπόν του Άρθουρ Σνίτσλερ ουσιαστικά ναι. μας σκιαγραφεί και μία εποχή, μία ολόκληρη κοινωνία μάλλον. Τη σεξουαλικότητα μιας κοινωνίας. Ναι, από αυτή την ερωτική συναλλαγή των ανθρώπων βλέπουμε πάρα πολλά πράγματα για αυτή την κοινωνία. Φανερώνονται πάρα πολλά πράγματα που έχουν σχέση με τα παιχνίδια εξουσίας, με τους ταξικούς διαχωρισμούς, με θέματα όπως τη συζυγίση της ερωτικής πίστης. Την υποκρισία. Ναι, φυσικά, πρώτα απ' όλα. Πρώτα απ' όλα, ναι. Ο κύκλος του έρωτα λοιπόν από τον Σνίτσλερ, ο οποίος φαντάζομαι τότε ήταν πολύ προκλητικό και ο ίδιος όπως το έγραψε, έτσι. Ήταν και για εκείνη την εποχή. Εξού και ένα χρόνο μετά τη δημοσίευσή του, αυτό γράφτηκε το 1897, αν θυμάμαι καλά, δημοσιεύτηκε το 1903, ένα χρόνο αργότερα απαγορεύτηκε από τη λογοκρισία. Και δεν ανέβηκε, ανέβηκε 20 χρόνια μετά στο Βερολίνο. Και τότε ακόμα αντιμετώπισε θέματα λογοκρισίας, αλλά τελικά εντάξει το ξεπέρασε. Και στον κινηματογράφο ανέβηκε το 50 με τη Σιμών Σινιόρε πρωταγωνίστρια. Ναι. Ναι. Τώρα λοιπόν το είδαμε στο θέατρο, το διαβάζουμε και ήθελα να σας ρωτήσω, μεταφράζοντάς το, πώς ήταν, πόσο μπορούσατε να κρατήσετε κάποιες ισορροπίες ή είναι μια πιστή εντελώς μετάφραση του κειμένου? Η μετάφραση είναι σε γενικές γραμμές πιστή. Πάντα όταν έχουμε μια... όταν μας χωρίζουν 100 και 120 χρόνια από ένα κείμενο, πόσο μάλλον περισσότερο, πρέπει να το προσαρμόσουμε σε μια... στη σημερινή γλώσσα δεν τίθεται ζήτημα, κρατώντας όμως, αποφεύγοντας τους νεολογισμούς, έτσι ώστε να μπορεί μια παράσταση που θέλει να κρατήσει ένα άρωμα εποχής, να μπορεί να στέκεται. Ναι. Αυτό εντάξει είναι υπόθεση πείρας θεατρικής και πάντα βρίσκονται οι σωστές λύσεις. Πάντως πρόκειται για σύγχρονη γλώσσα, δεν τίθεται ζήτημα. Ναι, ναι. Δεν μιμείται δηλαδή τη γλώσσα άλλης εποχής, αυτό δεν μπορεί να σταθεί. Και με πολύ χιούμορ. Πρωτίστως. Πάρα πολύ χιούμορ. Έτσι, ναι, ναι, ναι. Είναι και κυνικός και σαρκαστικός και πάρα πολύ χιούμορ ολόκληρο. Υπήρχε κάποιος από τους ήρωες που σας κέρδισε περισσότερο, κυρία Σωτηριάδου, ή τις ηρωίδες? Δεν το έχω σκεφτεί. Δεν το έχω σκεφτεί. Η ηρωίδα, η πόρνη, γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα, από μια φτωχή πόρνη και εκεί καταλήγουν. Ναι. Πραγματικά είναι ένα αξιαγάπητο άτομο. Ναι, βέβαια. Βέβαια. Και δεν κρύβει τη συμπάθειά του και ο συγγραφέας για αυτό το πρόσωπο. Κυρία Σωτηριάδου, ετοιμάζετε κάτι άλλο τώρα, μεταφραστικός? Τέλειωσα μια μετάφραση, ένα έργο του Φλωριάν Ζελέρ, που λέγεται «Ο γιος» και που θα ανεβεί στο Νέο Κόσμο, στο θέατρο του Νέου Κόσμου, που συνεργάζομαι τώρα, τη σεζόν που μας... Μάλιστα, θα ανεβεί το Δεκέμβρη σε σκηνοθεσία του Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου. Να το, που δεν το ξέραμε και όλα το μάθαμε. Κυρία Σωτηριάδου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ξέρω ότι ο χρόνος σας είναι πιεσμένος. Να ευχηθώ τα καλύτερα. Και πραγματικά χαιρόμαστε και είναι πάρα πολύ ωραίο. Πέρα από το να βλέπεις ένα θεατρικό έργο,
Να το διαβάζεις και το διαβάζουμε και όλα, να ναι. Το διαβάζεις το θεατρικό έργο. Ναι. Ταξιδεύεις διαφορετικά. Είναι μια εμπειρία αναγνωστική, είναι πραγματικά. Είναι μια διαφορετική διάσταση. Πραγματικά. Ακριβώς, ακριβώς. Δεν μπορούμε. Στο θέατρο, η παράσταση δίνει άλλα, αλλά σίγουρα δεν μπορείς να τα όλα να τα... Ναι, ναι. Να τα πάρεις. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια.